Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα δοκιμάσετε. Τώρα θα φτιάξουμε τις πιο ωραίες vegan τρούφες. Πραγματικά, για μένα είναι το κάτι άλλο, γιατί συνδυάζουν πράγματα που αγαπώ πολύ. Τα ποιοτικά φινίκια, καρύδια και πορτοκάλι. Αυτά είναι τα τρία υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τις τρούφες μας. Και για επικάλυψη θα χρησιμοποιήσουμε το coconut, το εντοκάριδο. Οπότε, καθόλου ζάχαρη, όλων υγιεινά και φρέσκα υλικά θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Θα φτιάξουμε γύρω στις 25 τρούφες. Είναι τέλειες, διατηρήστε στο ψυγείο καλά σφραγισμένες για να κρατήσουν για μέρες. Λοιπόν, στο πολυμίξερ θα γίνει όλη η δουλειά. Οπότε πάμε να ρίξουμε μέσα τα φινίκια μας. Φινίκια είναι 700 γραμμάρια φινίκια, τα οποία αφαιρούμε το κουκούτσι τους και τα ζυγίζουμε μετά που αφαιρούμε το κουκούτσι, οπότε μέσα στον κάδο του πολυμίξερ μας. Επόμενων υλικών, τα καρύδια μας. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια καρυδόψυχαν μέσα και το ξύσμα φλούδας από ένα μεγάλο πορτοκάλι. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να πλάσουμε αυτή την ζύμη μας σε μπαλάκια. Υπολογίστε ότι είναι 30 γραμμάρια το έναν, οπότε κάνω τα πρώτα 2-3, απλά για να έχω μια οπτική ιδέα πόσο μεγάλα είναι τα 30 γραμμάρια. Πλάθουμε τα μπαλάκια μας έτσι και μετά μέσα στο εντοκάριδο για να κολλήσει επάνω και τα τρουφάκια μας έτσι με αυτόν τον τρόπο θα τα πλάσουμε όλα. Εντάξει, είναι τέλεια, εγώ θα δοκιμάσω. Είναι ακριβώς τα γούστα μου, φινίκια, πορτοκάλι και λίγο coconut και τα καρύδια φυσικά. Είναι τέλεια, χωρίς καθόλου ζάχαρη. Οι τρούφες μας είναι έτοιμες, απλά θέλω να τις βάλω έτσι σε έναν πιο εντυπωσιακό μπολ για να τις σερβίρω. Όπως είπα και πριν, είναι εξαιρετικές τρούφες.